Υλικό για ρεμ και δυόσμο. Έπλεσε ο Θεός για ρεμ τον κόσμο. Μετά το θέατρο και στην πίστα. Όχι, όχι. Τελείωσε το φαπ. Τελείωσε, ναι. Όλα καλά. Τέλος όλα καλά. Όλα καλά χωρίς το Τζινάκι, δεν ξέρω. Ήτανε. Δεν ξέρω. Εγώ με τους συνεργάτες μου, τους τέσσερις που ήμασταν, περάσαμε πολύ ωραία και δέσαμε ακόμα περισσότερο. Υπάρχει πιθανότητα να δούμε τον Τζινάκι σε κάποια από τα τελευταία επεισόδια? Δεν νομίζω, γιατί από αυτά που έχω γυρίσει... Ναι, όχι. Σας έλειψε. Μήπως το φάντασμα του Τζινάκι, δεν ξέρω. Σας έλειψε ο Ηλίας στα τελευταία γυρίσματα? Ορίστε. Καμία εκπομπή δεν είναι η τέλεια, αλλά δεν θα μ' άρεσε να βγω μια εκπομπή που είμαι και την υπερασπίζομαι, να βγω να την θάψω. Ο Ηλίας Ψινάκης είναι τόσα χρόνια στη τηλεόραση, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Πιστεύεις ότι θα υπάρξει δεύτερο καταρχήν Fab Five? Δεν είμαι σίγουρος. Μετά από όλα αυτά που γίνανε και τέτοια, δεν είμαι σίγουρος. Με την αποχώρηση του Ηλία Ψινάκη, την απόλυση, έχασε πιστεύει νούμερα το Fab Five? Δεν νομίζω. Τα ίδια. Ήδη ο κόσμος με αυτό που γύρισε και είπε ο κύριος Ψινάκης, τι, να φάβουμε οι ίδιοι την εκπομπή που είμαστε? Νομίζω δεν υπάρχει χειρότερο. Do I have to change my name? Πολλά όσα έχεις κάνει φέτος, ποια ήταν η πιο όμορφη εμπειρία για σένα, τηλεοπτικά? Εντάξει, το dancing ήταν, ναι, γιατί ο Γιάννης Λάτσιος μου έδειξε πολύ αγάπη και η επιτροπή στο dancing. Είχαμε δέσει, έβγαινα στη σκηνή και αισθανόμουν ότι είχα δικούς μου ανθρώπους και έκανα αυτά που ήθελα. Πράγματα που δεν τα αισθάνθηκα στο Fab. Θα ξανασυνεργαζόσουν στο μέλλον με τον Ηλία Ψινάκη σε κάποια άλλη παραγωγή? Ορίστε. Παναγία μου, Χριστέ μου. Δεν ήταν μια πολύ πολύ καλή πρόταση? Παναγία μου, Παναγία μου και Χριστέ μου. Δεν έχετε κρατήσει καμία επαφή? Παναγία μου είπα. Τρυφωνά, είσαι ερωτευμένος αυτή την εποχή? Ερωτευμένος. Τώρα ζούσα όλο αυτό με τη δουλειά μου, που ήταν, ναι, και για μένα, ναι, όντως ήταν. Σου λείπει ωστόσο κάτι πιο προσωπικό πια, δηλαδή να γυρνάς και να έχεις έναν άνθρωπο στο σπίτι? Όχι, ακόμα ζω τα παιδικά μου. Όνειρα. Ναι. Όχι, είμαι μια χαρά.